Σας μιλάει εννοείται. Ο Big Brother. Ναι. Ο Δημήτρης Πυργίδης. Να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ναι, ναι, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Φέρε εδώ, πάω να φέρω το άλογο. Ρούμπαλα. Γεια σου, Big Brother. Όχι, ρε γαμώτο. Τώρα θα σας εκμυστηρευτώ για ποιο λόγο μπαίνει ο Δημήτρης στο δωμάτιο επικοινωνίας. Θέλω να δω αν μπορεί να προκαλέσει ένα μικρό χάος σε λίγο. Δεν γνωρίζει ότι του έχουμε ετοιμάσει μία μυστική αποστολή που θα πρέπει να ολοκληρωθεί απόψε, live, χωρίς να την πάρει είδηση κανείς άλλος συγκάτοικος. Δημήτρη, καλησπέρα. Δημήτρη, μας ακούς από το δωμάτιο επικοινωνίας? Σ' ακούω, Χάρη. Γεια σου, Δημήτρη, είσαι καλά? Γεια σου, Χάρη, όλα καλά. Λοιπόν, να σου πω τι μου αρέσει σε σένα. Πες μου. Ό,τι και αν συμβαίνει στο σπίτι, εσύ είσαι πάντα cool, είσαι zen, είσαι άνετος. Το χάος που επαναλαμβάνεις και το επικαλείσαι και κάνεις τους άλλους να γελούν, εσένα τελικά δεν σε αγγίζει, δεν σε αφορά. Επίσης ακούω τα παιδιά να σε αποκαλούν Μπέντζι. Δεν έχω καταλάβει πώς βγήκε αυτό το παρατσούκλι και με ρωτάει και πολλοί κόσμος. Μπορείς να μου πεις. Εντάχει. Το Λύκειο από το γυμνάσιο έχει βγει γιατί ήμουν στο καλλιτεχνικό κομμάτι ζωγραφικής, γκράφιτι κτλ. Street. Οπότε είχαμε όλοι ψευδόνυμα και το ψευδόνυμό μου είναι Μπέντζιν από τα σχολικά μου χρόνια. Αυτό που λένε tag. Το tag σου. Tag. Βαθακούρης, εγγύηση. Λοιπόν, Δημήτρη, άκουσε με προσεκτικά. Θέλω να δοκιμάσουμε κάτι. Τέλεια. Θέλω να δω πόσο άνετος είσαι στην πραγματικότητα, που ξέρω ότι είσαι. Θέλω να σου αναθέσω μία μικρή μυστική αποστολή, ένα live task που θα ολοκληρωθεί απόψε, πριν φυσικά την ανακοίνωση της ψηφοφορίας. Τέλεια. Κάποια στιγμή, μέσα στη βραδιά, σε μία σύνδεσή μας με το σαλόνι, θα μιλήσω για λίγο με τον αρχηγό σας, τον έτερο Δημήτρη, τον Κεχαγιά. Οι δυο σας μπήκατε τελευταίοι στο σπίτι, βιώσατε μαζί την ξαφνική ψηφοφορία που αποφάσισε ο Big Brother, ενώ αυτή την εβδομάδα ο Δημήτρης σε επέλεξε για αρχηγό της, αντίπαλης εβδομάδας στην εβδομαδιαία αποστολή. Έτσι. Που σημαίνει, τι είπα? Εβδομάδας είπα, ομάδας εννοούσα, συγγνώμη. Ναι. Που σημαίνει ότι έχετε καλή σχέση, σωστά? Έτσι. Λοιπόν, άκου. Όταν ξεκινήσω τη συνέντευξη μαζί του, θέλω εσύ παράλληλα να ξεκινήσεις τη δοκιμασία μας. Άκου τι πρέπει να κάνεις. Όσο θα συζητάω μαζί του, θα πρέπει να τον διακόψεις τρεις φορές χωρίς να εκνευριστεί. Δηλαδή, θα πρέπει να το κάνεις με τέτοιο τρόπο ώστε ο Δημήτρης να μην σταματήσει, να συνεχίσει να μιλάει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Έγινε. Αν τα καταφέρεις, θα κερδίσεις 50 ευρώπουλα. Γεια σου, Ανίτα. Χρήματα που μπορεί να τα προσφέρεις είτε στον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό του σπιτιού ή να τα κρατήσεις για πάρτι σου και να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Τέλεια. Αν όμως ο Δημήτρης ο Κεχαγιάς σου κάνει παρατήρηση τύπου «Σταμάτα ρε φιλαράκι, μιλάω», έχεις αποτύχει. Τι σημαίνει αυτό? Μόλις ξυπνήσεις αύριο, θα πάρεις τα καπέλα σου και τα γυαλιά σου και θα τα αφήσεις στο δωμάτιο επικοινωνίας για ένα ολόκληρο 24ωρο. Θα τα πάρεις την επόμενη μέρα. Μια μέρα λοιπόν χωρίς καπέλα και χωρίς γυαλιά ή 50 ευρώ στο τσεπάκι σου. Τέλεια, τέλεια. Θα το παλέψω όσο μπορώ. Νομίζω ότι μπορείς να το πετύχεις. Άκουσέ με, τώρα που θα βγεις, σκέψου κάτι έξυπνο. Γιατί μπορεί να σε ρωτήσουν για ποιο λόγο σε κάλεσε ο Big Brother. Βρες μια ωραία δικαιολογία για να μην αποκαλυφθείς. Θέλεις λίγο χρόνο να σκεφτείς τι θα πεις? Όχι, όχι, όχι. Θα το πω έχεις. Κάτι τυπικό, κάτι τυπικό. Για πες μας και εμάς τι θα τους πεις από περιέργεια. Θα τους πω... πώς μου ήταν η εβδομάδα μου. Οκ. Okay. Α, κάτι απλό. Οκ. Okay. Μένει να το δούμε. Μπορείς να επιστρέψεις στο σαλόνι. Έγινε. Χαιρετώ.
Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Χάρη. Ανδρέα. Τίποτα, ρε, τα κλασικά, εντάξει. Για να πω τίποτα, για το χάος θέλω. Χαοτικές αποκαλύψεις. Χαοτικές αποκαλύψεις. Κι άλλο. Όχι, τίποτα, κάτι για χάος και τέτοια. Σιγά, να σε δείτε μετά.